Τώρα θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας είναι στο δελτίο μας με τη βοήθεια του Skype. Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα σας. Παραμένουμε στο θέμα το οποίο προλογήθηκε ουσιαστικά σε όλες αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και τις συζητήσεις που είχατε και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου για τις εργασίες που γίνονται στην δομή του φυλακίου. Σας ακούμε με ενδιαφέρον. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα, κύριε Μαυρίδη. Και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι ξεκινώντας τη συζήτησή μας, αν στην ουσία η παραίτηση είναι μία λύση, είναι μία πολιτική πράξη. Ότι είναι μία πολιτική πράξη είναι. Αν είναι λύση στο πρόβλημα ή αν είναι επιλογή, η προσωπική μου άποψη και τις δικές μας παράταξη είναι ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή, πριν από 1,5 χρόνο περίπου, ότι εμείς θα δώσουμε τον αγώνα μας για να ανατρέψουμε στο 100% αυτήν την λανθασμένη απόφαση, όπως έχω δηλώσει από την αρχή. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι με την παραίτησή του θα μπορέσει να πετύχει κάτι, είναι δικαίωμά του να το θεωρεί. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, αν υλοποιηθεί βέβαια αυτό που κάποιοι εξαγγέλνουν και δεν είναι για λόγους εντυπωσιασμού ή για διαχωρισμού. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως στην πορεία. Για να είμαστε ακριβείς, αν και προηγήθηκε έτσι κι αλλιώς, απλά επειδή μπορεί κάποιος τώρα να άνοιξε τον δέκτη του, μιλάμε για την πρόταση εντός εισαγωγικών, την προειδοποίηση, μάλλον να το πω πιο σωστά, του κυρίου Καζαλτζή, του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δημοτική Επαναφορά, να παραιτηθεί τόσο ο ίδιος όσο και η Δημοτική Σύμβουλη της παράταξής του ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνέχιση των εργασιών στο ΠΡΟΚΕΚΑ. Αυτό. Και θα γίνει απόλυτα σεβαστή η τυχόν παραίτηση τόσο του κ. Καζαλτζή όσο και των άλλων δημοτικών συμβούλων που θεωρώ ότι εκπροσωπεί ως επικεφαλής. Εγώ όμως θέλω να πω στην ουσία του θέματος. Ναι, να μας πείτε λίγα λόγια αφενός για το ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις εργασίες, κύριε Δήμαρχε, αλλά και το τι συζητήθηκε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό. Ναι, χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Κανένας από τους επικεφαλείς δεν ανέφερε το θέμα των παραιτήσεων, ενώ εδώ και ένα χρόνο οι 4 παρατάξεις από τις 5 της αντιπολίτευσης ανέφεραν συνεχώς το θέμα της παραίτησης. Διαπιστώνω σε πολιτικό επίπεδο έναν διαχωρισμό των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Αυτό το ενιαίο μέτωπο που πήγε να δημιουργηθεί, μάλλον έχει μία ρήξη. Αυτό θα το κρίνουν οι συνδημότες μας και δεν με αφορά καθόλου σε αυτή τη χρονική στιγμή. Τι εννοείτε ότι διαχωρίζεται το ενιαίο μέτωπο που είχε δημιουργηθεί? Εδώ και ένα χρόνο όλοι έλεγαν για παραιτήσεις και οι 4 παρατάξεις. Διαχωρίζω τη λαϊκή συσπήρωση, γιατί είναι στην άποψη ότι οι αγώνες δίνονται μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα από τη θεσμική εκπροσώπηση και όχι με τις παραιτήσεις. Πράγμα που με βρίσκει σύμφωνο και εμένα. Οι 4 άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ενώ είχαν κοινό αίτημα και το έφεραν ως επιχείρημα ή το έβαζαν στη φαρέτρα των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για ομαδική παραίτηση, χθες κανένας από τους επικεφαλείς δεν ανέφερε τίποτα για το θέμα των παραιτήσεων και σήμερα που άκουσα δήλωση του κυρίου Παπανδρέου φάνηκε μια πικρία ότι αυτό το μέτωπο της συνεννόησης μεταξύ τους έχει σπάσει ή δεν έχουν ενημερωθεί μεταξύ τους. Αλλά είναι δικό τους θέμα. Εγώ θέλω να είμαι ουσιαστικός. Ναι. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι κινούμαστε προς 3 κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η νομική οδός, η οποία δεν έχει τελεσιδικήσει, γιατί ακόμη δεν έχει βγει η απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουμε καταθέσει, αναμένεται μέσα στον Απρίλιο. Η δεύτερη είναι ο δρόμος των πολιτικών πιέσεων, τις οποίες έχουμε ασκήσει και ασκώ εγώ προσωπικά σε κάθε επαφή μου με οποιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο. Να θυμίσω ότι όταν ακόμα διαλύθηκε η Επιτροπή Αγώνα, παρόλο που είχε φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα και όλοι το είχαν αναγνωρίσει, κάποιοι προτίμησαν να τη διαλύσουν γιατί ίσως, όπως είπα, δεν τους έβγαινε το αφήγημα. Και το τρίτο είναι οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αποφασίσαμε. Κάναμε και την παράστασή μας στο χώρο του ΚΙΤ ΠΡΟΚΕΚΑ και το συλλαλητήριο διοργανώσαμε και συνεχίζουμε ακόμα και παρακολουθούμε το θέμα. Εγώ να σας πω σήμερα το μεσημέρι κατέθεσα, έκανα καταγγελία και στην αστυνομική διεύθυνση και στο τμήμα περιβάλλοντος, γιατί θεωρώ ότι κάποιες εργασίες που γίνονται μπορεί να, μην είναι μέσα στον ίδιο το χώρο του ΚΙΤ, αλλά είναι από αυτούς που τις εκτελούν, υποβαθμίζουν το περιβάλλον και δυσχεραίνουν την κίνηση. Δεν αφήνουμε το θέμα. Κάποιοι θεωρούν ότι έχουμε σταματήσει. Πολλοί, και δεν θέλω να το λέω να ευλογούμε τα γένια μας, μετά τη δική μου κάθοδο στον κύριο Θεοδωρικάκο προπενταμήνου,
πήρε την απόφαση να μην αυξήσει τη δυναμικότητα του προκεκά. Άσχετα αν δεν μας ικανοποιήσει στο 100% των αιτημάτων που έχουμε και δεν έχουν εκπληρωθεί. Εκκρεμεί ωστόσο, και είναι αυτό που προτάσετε κι εσείς κάθε φορά, αν δεν απατώμε, μία παρουσία του, έστω και μέσω τηλεδιάσκεψης, σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Γιατί οι απαντήσεις που περιμένετε δεν έχουν δοθεί ακόμη από την πλευρά του. Σε αυτό είναι, το λέω ξεκάθαρα εκτεθειμένος, τόσο ο ίδιος και όσο η κυβέρνηση. Τη δέσμευση απέναντί μου δεν την έκανα εγώ στον καθρέφτη μου. Ο κύριος Θεοδωρικάκος δεσμεύτηκε, όπως δεσμεύτηκε και στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ακύρωσε την πρώτη του συμμετοχή λόγω της κακοκαιρίας στην Αθήνα, επικαλούμενος αυτήν, ακόμα εκκρεμεί. Αυτή η απαξίωση, εγώ τη θεωρώ από την πρώτη στιγμή του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι θέμα δικό μας. Είναι αυτός που απαξιώνει. Εμείς το αξιολογούμε, το κατακρίνουμε, το καταγγέλουμε και είμαστε εδώ, αν τυχόν αλλάξουν ερώτα, να έρθουν να κάνουν μια ειλικρινέστατη συζήτηση για να λύσουμε και αυτό το 20-25% εκκρεμωτήτων και αναπάντητων ερωτημάτων που υπάρχουν για αυτά τα έργα που πάνε να κάνουν εκεί. Ναι, γιατί στο μεταξύ οι εργασίες προχωρούν και όπως μας λέτε υπάρχουν ενστάσεις από την πλευρά σας σε σχέση με κάποιες λεπτομέρειες, τις οποίες και τις καταθέτετε έτσι όπως προβλέπετε από την νομική οδό, ό,τι σας επιτρέπετε νομικά δηλαδή να κάνετε, το κάνετε. Ωστόσο από επίσημα χείλη ακόμη δεν έχετε πάρει τις απαντήσεις που θα θέλατε. Αυτό είναι που συζητούμε τόσο καιρό. Γι' αυτό το επισημαίνω. Ναι, και δεν έχουν πάρει και πίσω ότι από τη στιγμή που δεν θα αυξηθεί η δυναμικότητα του προκεκά, για το ΚΙΤ έχει λυθεί το θέμα από την παρέμβαση του Πρωθυπουργού πέρσι το Μάρτιο, από το προκεκά, από τη στιγμή που οι χώροι δεν χρειάζονται, πρέπει να μην κατασκευαστούν. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα όμως είναι και λίγο βαθύτερο, αν μου επιτρέψετε, σε 10 δευτερόλεπτα. Εδώ το λέω και το ξαναλέω, είναι μια κυβερνητική απόφαση, την οποία η τοπική κοινωνία μας έδωσε τη δύναμη και ο καθένας μας με τις δυνάμεις που είχε, άλλους περισσότερες, άλλους λιγότερες, μπορέσαμε και την ανατρέψαμε σε ένα μεγάλο ποσοστό. Μην ξεχνάμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός, από ό,τι έλεγαν, ήταν για 5.000, μετά για 2.100, μετά για 1.500 και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε τώρα να μιλάμε για 800 θέσεις. Αυτά με τη δύναμη της τοπικής κοινωνίας τα ανατρέψαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αλλά είναι μια κυβερνητική απόφαση. Είναι, για να το πω λίγο απλοϊκά, αν μου επιτρέπετε, να πάρει μια κυβέρνηση, μια απόφαση να αυξήσει τις ασφαλιστικές εισφορές για όλη την Ελλάδα και να πηγαίνουμε εμείς και να κατηγορούμε τον διευθυντή του καταστήματος ΕΦΚΑ ότι είναι υπεύθυνος για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι ανήκουστα πράγματα, αλλά έχουν πέσει στην παγίδα άλλοι εσκεμμένα, άλλοι χωρίς τη θέλησή τους, θεωρώντας ότι στοχοποιώντας τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο, ότι έτσι θα κερδίσουν αυτοδιοικητικά ή άλλα πολιτικά ωφέλη. Εργαλειοποιήθηκε, λέτε, το συγκεκριμένο θέμα. Είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης η τακτική αυτή που ακολουθούν κάποιες παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η στοχοποίηση ανθρώπου της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ είναι 100% κυβερνητική απόφαση και πρέπει να κριθεί η κυβέρνηση για αυτήν την απόφαση, τους βοηθάνε να υλοποιήσουν αλόβητα το σχεδιασμό τους. Τώρα. Και βγαίνουν κάποιοι και θεωρούν, λέγοντας ότι ο Μαυρίδης ευθύνεται γι' αυτό και πιστεύοντας ότι θα χαϊδέψουν κάποια αυτά που ψάχνει στην κοινωνία μας τους ενόχους, ότι πετυχαίνουν καλές υπηρεσίες στον τόπο. Δυστυχώς, και με θλίψη το λέω, είναι προς λάθος κατεύθυνση. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα. Είναι βέβαιο ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που το συζητούμε. Θα το βρούμε μπροστά μας και θα έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Ωστόσο, θέλω να σας αλλάξω θέμα, να πάω στην επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης που αναμένεται από την ερχόμενη εβδομάδα, με επισκέψεις μεταξύ άλλων και στην Ορεστιάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και σίγουρα θα τεθούν στο τραπέζι της συζήτησης θέματα που απασχολούν ιδιαίτερως τους αγρότες μας το τελευταίο διάστημα, με όλο αυτό το κύμα των σε όλα, στο κόστος παραγωγής, στις ανατιμήσεις γενικότερα. Τι θα θέσετε ως ζητούμενα, τι πρόκειται να προτάξετε κατά τη διάρκεια της συνάντησής σας και τι αναμένουμε, παρακαλώ. Πρώτα-πρώτα να είμαι ξεκάθαρος ότι δυστυχώς λόγω προγραμματισμένης ιατρικής μου επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη εγώ δεν θα παρίσταμαι, αλλά έκανα σήμερα μια συζήτηση με τον αναπληρωτή μου που θα με αναπληρώσει στη συνάντηση της Δευτέρας μαζί με τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας. Τα θέματα των αγροτών θα τεθούν από τους ίδιους τους αγρότες, αν και τα γνωρίζουμε αρκετά καλά, γιατί μας πληροφορούν ανά πάσα στιγμή. Είναι εξωπραγματικές οι αυξήσεις, όχι μόνο στο ενεργειακό κόστος, αλλά και στα προϊόντα, και είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί από το Υπουργείο. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, αυτά που θα θέσουμε, αφού βέβαια ευχαριστήσουμε για τις εκταμιεύσεις των χρημάτων που κάνουμε πάνω από 7 εκατομμύρια έργα, που είναι της αγροτικής ανάπτυξης στην περιοχή μας, έχουμε καταθέσει
συγκεκριμένες προτάσεις και σε αυτά τα δύο μέτρα, στους δύο άξονες που είναι τώρα ανοιχτοί, τόσο για αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όσο και για αγροτική οδοποιία. Καταθέσαμε τις δύο προτάσεις και υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε ένα σχεδιασμό 15,5 εκατομμυρίων ευρώ με έργα για τους αγρότες της περιοχής μας, για βελτίωση των υποδομών, για νέες υπογειοποιήσεις και εξυγχρονισμό αντλιοστασίων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τα οποία θα ζητήσουμε επιτακτικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τον κύριο Υπουργό να μπορέσει, αν είναι πλήρης η φάκελή μας, που εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι, να ενταχθούν, γιατί είναι έργα πνοής. Θα βοηθήσουμε στους αγρότες και όσον αφορά τις εργατουόρες, αλλά και να έχουν μια εξοικονόμηση που είναι πολύ σημαντική, ιδίως στη χρονική περίοδο που διανύουμε. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο και τη συζήτηση. Καλή συνέχεια και περαστικά. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.